Του ονόματός σου μνηστήσομε εν πάση γενεά και γενεά. Και υπέρ του καταξιώθηνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου εκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαριάμ επορεύθη στην ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσα το την Ελισάβετ και έγινε το ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη σοι εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μη τούτο ή να έλθει μήτυρ του Κυρίου μου προς με ιδούγαρ ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαριάμ μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού ιδούγαρ από του νυν μακαριούσι με πάσε εγένε. Ότι επίσε μη μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριάμ
Εξήν αυτοί όσοι μήνας τριν. Επέστρεψεν εις τον οίκον αυτήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Πάτερ Λόγε Πνεύματι, άσι εν μονάδι, εξάλληψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, πέστης Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων, εξάλληψον τα πλήθη.